Γιάννη Σαραντάκο κοντά μα. Για άλλα εδώ να συνεχίσουμε. Καλημέρα, συναδελφοί. Πώ είστε, Καλημέρα, Γιάννη. Νομίζω ότι το έχει προβλέψει από χθε. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν έγινε κανένα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το συζητάει λίγο καιρό ακόμα το μεταναστευτικό. Τώρα, το επόμενο μάτ στην έδρα του Όρμπαν. Ναι. Ε, δεν νομίζω ότι είναι κανεί μάντη για να προβλέψει την αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποφάσει στο σωστό χρόνο. Το ίδιο έχει κάνει για πολλά άλλα ακόμα και για την οικονομική κρίση που βασάνισε εμά. Για τον COVID, να για την Ουκρανία. Για τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ αργή στα αντανακλαστικά τη και πληρώνει ακριβότερα το τίμημα τη αργοπορία αυτή. Όπω πάλι δεν πιστεύω ότι είμαι μάντη, θα πληρώσει και ακριβότερα την αργοπορία τη και στο μεταναστευτικό. Το οποίο είναι μια χιονοστιβάδα η οποία έρχεται, το βλέπουν όλοι ότι έρχεται και επιλέγουν απλώ τι να κάνουν, να πετάξουν το τενεκεδάκι πιο μακριά. Πότε το Δεκέμβριο. Δεκέμβριο και αν. Και αν. Μην ορκίζεσαι ότι mm. το Δεκέμβριο θα έχουν ληφθεί αποφάσει ξαφνικά θα δει. Άλλου 27 το Δεκέμβρη έτοιμου να συνενέσουν, να αποφασίσουν να και τι υποχωρήσουν. Τι θα να Γιάννη μέσα σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, έχουμε 18 Οκτωβρίου. Θα μου πει, ναι. ακόμα είναι 1,5-2 μήνες μπροστά. Τι μπορεί να αλλάξει και έτσι να δούμε, όντω, να υπάρξει μια κοινή το ευρωπαϊκή δόγμα. απόφαση. ο σώζονται αυτόν, σωθεί το. Νομίζω ότι θα κάνουν κάποιες κινήσεις η κυρία Φοντοελάινα, να στείλει καμία επιστολή, να κάνει κάποιε διμερεί επαφέ. Ε, μείνει ουσία. Καλέ οι ουσία δεν θα Και θα υπάρξει, όσο βλέπει ε, χώρε ε, μέλη να κινούνται αυτονόμως Ιταλία, Ουγγαρία, έχουμε το Σάββατο, αύριο πάει και ο Σόλτ στον γείτονα, στον κύριο Ερντογάν ακριβώ για συζητήσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο υπάρχει αυτή η, μεμονωμένε κινήσει, mm -hmm. δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει ενιαία στάση, ενιαία γραμμή στάση. Από εκεί πέρα ο καθένα μετά θα υπάρξουν, θυμηθείτε, μετάσει μιμητισμού. Δηλαδή, εφόσον η Ιταλία κινείται μόνη τη, γιατί είναι να μην κινηθεί και άλλη χώρα μόνη τη, τι θα κάνει η Ολλανδία, τι θα κάνει το Βέλγιο ε, και τέλο τι θα κάνουμε κι εμεί, έτσι. Αν περιμένουμε κι εμεί ε, την ενιαία στάση τη Ευρώπη. Δεν ξέρω πώ καθυστερήσουμε και εμεί πάρα πολύ σε αυτό, έτσι. Νομίζω ότι ήδη και ο φράχτη, μια ναι. φράση. Και ο φράχτη των Ευρώ, δική μα κίνηση ήταν. Mm -hmm. Δεν είχαμε καμία κανένα πράσινο φω από την Ευρώπη να προχωρήσουμε. Πρώτα το αποφασίσαμε και μετά και συμφώνησαν. Μετά είχαμε όμως μια διαρκή πίεση να πάρουμε μέτρα τα οποία θα αποτρέπουν τι εισόδου. Ε, και αυτό μα οδήγησε σωστά στο να πάρουμε αυτό το, ε, η το μέτρο. Η πίεση Γιώργο τη κυρία Μέρκελ ήταν να μην φτάσουν στη Γερμανία οι ναι. ε, Για να μην φτάσουν στη Γερμανία ναι. θα πρέπει να μην μπουν στην Ελλάδα. <laughs> δεν πήγαινε στο δεύτερο σκέλο η καγκελάριο τότε. Κρατήσαμε στο ομάδες, δεύτερο. Ναι, ναι ακριβώ. Ναι. Ήταν συλλογική κατάσταση τη Ισραήλ. Αν δεν μπορείτε εσεί, θα σα κρατήσω εγώ στην ειδωμένη. Θυμίζω επίση ότι τότε η Μέρκελ εκμεταλλευόμενη σε έναν βαθμό και την οικονομική τη φραγία τη Ελλάδα. Είχε υπενηχθεί ότι θα υποστηριχθεί με έναν τρόπο οικονομικά και η Ελλάδα, αρκεί να του κρατήσουμε εμεί. Μεγάλε Να μην φτάσουμε. Άντε, μου κάνει... Ναι, όμως. Μου κάνει εντύπωση το μοντέλο Μελώνη, ενώ ξεκίνησε χλιαρά ναι. και όχι με πολλού υποστηρικτέ, δεν το είδαν όλοι έτσι με καλό μάτι. Ναι. Βλέπω τώρα και με αυτά τα οποία μα είπε και ο γιωργο Παπακοσταντίνου πριν από λίγο. Είμαστε στη φάση να το συζητήσουμε, βέβαια. Ότι υπάρχουν χώρε που. Κοιτάνε και αυτό το μοντέλο πώς ναι. θα μπορούσε να λειτουργήσει. Βεβαίω, αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό γίνει, πάμε πάλι σε διμερεί επαφέ, πάμε πάλι ναι. σε μεμονωμένες κινήσει. Mm -hmm. Δηλαδή, ο καθένα βρίσκει έναν συνεταίρο, να πω. Ε, του χτίζει Μιας μια ναι, αδυσία, δομή και του πηγαίνει, αλλά πώς ξέρει, είναι διμερεί, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, 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 ναι. η, η Μελώνη, η πρωθυπουργό Ιταλία, μόλι τη κινήθηκε. Με τον φίλο τη Ενδιοράμα. Δεν πήγε μέσω Βρυξελών, πήγε απευθεία. Mm -hmm. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένα αυτό κάθε χώρα το κάνει μόνη τη, αποχαιρετούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Mm. Ο καθένα κάνει τον... ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, ακριβώ. Και μην είστε βέβαιοι ότι όλοι το βλέπουν με καλό μάτι. Άκουσα και τον γιωργο Παπακοσταντίνου που είναι στη Βρυξέλλη. Δεν είπα όλοι. Τα καλά λόγια του κ. Μτσετάκη νομίζω ότι είναι ε, μάλλον ε, αυρότητα. Mm. Δεν είμαι βέβαιο ότι επί τη ουσία ο κ. Μτσετάκη συμφωνεί. Με την γραμμή Μελώνη. Δεν είναι σε αυτή τη γραμμή. Νομίζω πω όχι, είπε καλά λόγια. Γιατί είναι εταίρο, γείτονα από την άλλη μεριά. Δεν είμαι βέβαιο ότι ε, είναι πολύ ένθερμο υποστηρικτή. Mm. Νομίζω επίση ότι και ο Βορρά δεν είναι ένθερμο υποστηρικτή. Δηλαδή, Ολλανδία, Βέλγιο. Ε, yeah. Δεν είμαι βέβαιο. Yeah, yeah, να το δούμε. Δεν έχει δουλέψει πολύ πάντω τη κυρία Μελώνη το. Νομίζω ότι ξεκίνησε πιο αδύναμο, πιο ήπιο. Και τώρα, δηλαδή, υπάρχουν κάποιε χώρε που μπορεί κάπω yeah. να το βλέπουν. Yeah, ναι, ως μια αλλά λύση. σε κάθε περίπτωση μην περιμένουμε καμία εξέλιξη. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό ότι και το Δεκέμβριο θα έχουμε κάποια κίνηση. Μην δείτε να πάμε το Μάρτιο. Δηλαδή, μετά πώς θα προχωρήσει τώρα αυτό το Νομίζω θέμα Νομίζω ότι θα χτυ... όταν χτυπήσει την πόρτα α, του Ευρωπαϊκού Βορρά θα ανησυχήσει mm. η Ευρώπη Όταν θα αρχίσουν αυτά να φτάνουν τα καραβάνια εκεί πέρα Ακριβώ. όταν θα πάει ας πούμε στον κύριο Σόλτ αυτό το πράγμα Επίσης μην ξεχνάτε ότι η πολιτικά Η πρόληψη όμως, πάντα σώζει. Ναι Δηλαδή το να ληφθούν κάποια πολιτικά μέτρα. Δεν συμβαίνει στην Ευρώπη α. αυτό. Δεν συμβαίνει. Ναι. Ε, Επίση, μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει την καυτή ανάσταση ακροδεξία. Ε, ο κ. Μακρόν δεν είναι στα καλύτερα του, ο κ. Σόλτ δεν είναι στα καλύτερα ναι. του. Ε, δεν είναι στα καλύτερα του. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση και πολιτική. Έτσι. Η ναι. ε, δεν την φοβάται την ακροδεξιά γιατί ένα κομμάτι τη. Δεν νομίζω έχει πρόβλημα. <laughs> 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 ένα μια ναι, 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 <laughs> λέξη τώρα με την ακροδεξιά. Εγώ τον άκουσα τον Αντώνη Σαμαρά να βάζει τη σημείωση. Ε, τον Αντώνη Σαμαρά, είπα, τον κυρία Μητσοτάκη, συγγνώμη, Α. να βάζει τη σημείωση για τους μπατριώτε, τους πολύ ναι. δίπλα στα όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Όσο ναι. και να προσπάθησαν να τι κάνει διακριτέ αυτέ τι δύο περιπτώσει. Ναι. Τα έβαλε δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι η αιχμή για τον κύριο Σαμαρά ήταν η άλλη, όταν και είπε οτι... ότι. Και... Ο κ. Σαμαρά με τον κ. Βενιζέλο κάνανε διερευνητικέ επαφέ. Άρα, mm. μην με κατηγορεί εμένα ότι βλέπω τον Ερντογάν. Εγώ το πιστεύω, τον βλέπω. Πράγματι, έχει δίκιο ο Μτσουτάκη αυτό. Ο Μτσουτάκη ήταν ανέκαθεν υπέρ του να μιλάμε με του γείτονε, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Ακόμα και ω αντιπολίτευση. Είχε δεχθεί πολλέ επιθέσει, γιατί ήταν πάντα υπέρ του να συναντάμε του γείτονε. Δεν σημαίνει ακόμα... συμφωνούμε όμω, είπε πάντα έτσι λειτουργεί, έτσι, αυτό ήταν η δήλωση του Μητσοτάκη, ακόμα και όταν ο Τσίπρας είχε τον Ερντογάν ω αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης, ε, ήταν πιο μετριοπαθή στην κριτική του ο τότε αρχηγό τη αντιπολίτευση. Και μάλιστα είχε δεχθεί πάλι επιθέσει από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο Μητσοτάκη δεν έχει φύγει από τη θέση του αυτή ποτέ. Α, α, ακόμα και στα δύσκολα, εύρο ε, θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Ήταν συλλογική ότι να υπάρχει το κόκκινο τηλέφωνο να επικοινωνούν ναι. οι, οι δύο πλευρέ. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή, έβαλε προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια γραμμή με τον, με τον Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι η τόνοι με τα υπόλοιπα κόμματα δεξιότερα. Ναι. Λατινόπουλου, Βελόπουλοι, Νίκε, Ιστορίε, το ένα το άλλο, ναι. Θα ανέβουν πολύ. Ξεκάθαρα, Κάποιο σκηνικό ναι. διαβάζει ο Μητσοτάκη εδώ πέρα και θέλει να τον προλάβει. Ξεκάθαρα, εγώ δεν μπαίνω στην ψυχολογική ανάλυση που κάνετε με τον Γιώργο, αν ήταν θυμωμένο ή όχι. Νομίζω <laughs> ότι δεν είναι θυμωμένο, δεν θυμώνει ο Μητσοτάκη τόσο εύκολα. Ναι, νομίζω ότι είναι η στρατηγική επιλογή τη κυβέρνηση. Αν προσέξατε, από το τελευταίο διάστημα αρχίζει η κυβέρνηση και απαντά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο, στον κύριο Νατσιό. Μέχρι πρώτη όμω δεν συνέβαινε η αυτό. λατινοπουλου στον κυριο βελοπουλο στον κυριο νατσιο μεχρι πρωτη δεν συνεβαινε <laughs> αυτο αφηνανε να μιλάνε, να λένε ό,τι είναι να λένε και να περνάει. Χωρί αντιπαράθεση. Με τη λογική κάποιων στο Μεγαρό μου ότι εμεί δεν θέλουμε να του κάνουμε συνομιλητέ μα αυτού. Η στρατηγική άλλαξε. Άλλαξε με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Ντσοτάκη προσωπικά από την κ. Λατινοπούλου από εδώ, από αυτό το στούντιο. Όταν μίλησε η κ. Λατινοπούλου για το αριστερή ψυχούλα, κάπω έτσι το είπε. Αριστερή υπέ, ψυχούλα. Υπο, ναι, ναι, αριστερή υποτιμητικά προ τον πρωθυπουργό. Ξεκίνησε η απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Χθε είχε έρθει νέα απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το βράδυ ήρθε η επίθεση από τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω μιλάμε για μια αλλαγή στρατηγική συνολικά. Θα το βλέπουμε πια αυτό. Φεύγουν από την. Να την πω πιο κυριλαία αντιμετώπιση, Α, ότι δεν μιλάμε μαζί σα. Δεν το πέφτουμε, ναι, ναι, ναι. Τελειώνει το political correct, όλα αυτά που λέτε στην Έτσι, Ναι, είναι ναι. 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 πάει ναι. πια σε αντιπίθεση και σε αντιπαράθεση με τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε με, θα δούμε. Ε, κάθε μέρα σχεδόν, εάν προκαλείται η Νέα Δημοκρατία, θα απαντά αυτό. Ναι. Αλλά, όμως, Υπάρχει μια αλλαγή στρατηγική. Ναι, και δεν είναι λες. θέμα θυμού, είναι θέμα στρατηγική. Mm. Ταυτόχρονα όμω, έτσι κάνει και μια άλλη επιλογή. Κάνει την ομιλητή σου τη Λατινοπούλου και την ανεβάζει στον πόη σου. Επίση, κάνει την ομιλητή σου τη Δημοκρατία, την Εστία, γιατί τα έβαλε με εκδοτικά συμφέροντα που τον κατηγορούν για μειοδότη. Αυτά εννοούσε ο, ο δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αν... Ναι, εντάξει, φαντάζομαι τώρα, γιατί το ήταν χθε τα πρωτοσέλιδα. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι κάπω έτσι Ά, το έχει μοντάρει θα αρέσει, θα με νομίζω θα ανοίξει διάλογο με εφημερίδε, νομίζω θα ανοίξει διάλογο με κόμματα ο κ. Μητσοτάκη. Απλώ θεωρεί ότι δεν του έβγαινε και δημοσκοπικά, αν θέλετε, το να μην απαντά. Ναι. Θεωρεί αλλά... ότι περνάει στην αντιπίθεση και ότι αυτό θα του βγει. Δηλαδή Άλλης. θα, θα, θα ε, πολλώσει το κλίμα με τα δεξιά και ούτω ή άλλω μην γελιέστε. Για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, αν διαβάσετε κανονικά τι δημοσκοπήσει. Η... Ο κίνδυνο είναι από τα δεξιά τη. Ναι, μα είχαμε και την TVO ναι. την οποία παρουσιάσαμε ναι. και το πρωί. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουν και στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, και στο Πασόκ, να βρει το βηματισμό του κ. Σανδρουλάκη. Άρα, κατά συνέπεια, θεωρούν ότι ο κίνδυνο που υπάρχει είναι στα δεξιά. Ακριβώ. Και γι' αυτό στρίβει. 4,4 η κ. Λατινοπούλου που είδαμε. Δεν είναι ένα μελιτερό ναι. ποσοστό. Τώρα, σημαντικό. Ότι πρέπει να κάνουμε την πρόσθεση εκεί. Ε, δεν διαβάζουν στην κυβέρνηση ένα-ένα τα κόμματα. Συνολικά. Διαβάζουν συνολικά την. Ε, ε, να, να σα πάω στο αγαπημένο σα θέμα. Σα είπα την αρχή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι, 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 να να μιλάμε για τίποτα όμω. Έφτασα με 7,5 παιδιά. Θα σα πάω στο αγαπημένο θέμα, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που σα αρέσουν. Ε. Πολύ. Πολιτική γραμματεία είχαμε Πολ... χθε. Ναι, Μία ακόμα. Μία Πολιτική γραμματεία. Μία Μία πολιτική γραμματεία. Και θα ξανασυνεδριάσει από ό,τι κατάλαβα την εβδομάδα. Προφανώ. Κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η να. πολιτική γραμματεία. <laughs> Συνεδριάζουν χωρί να παίρνουν αποφάσει. Ε, το ενδιαφέρον δεν είναι προφανώ, δεν είναι η πολιτική γραμματεία. Είναι ότι ο κ. Κασελάκη, αν να μην έχει ε, υπάρξει καμία απόφαση για την υποψηφιότητά του, συνεχίζει κανονικά την προεκλογική του καμπάνια. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Α, κατεβαίνει στην Αθήνα. Θα πάει στην Αθήνα να κάνει κεντρική εκδήλωση. Και όχι μόνο αυτό. Θα κάνει την εκδήλωση αμέσω μετά τον κ. Τσίπερα, Στι 23 Οκτωβρίου. Μία μέρα μετά την είναι εκδήλωση, είναι του εκδήλωση του, του, του Αλή Τσίπρα. Τσίπρα. Ο κύριο θα βρεθεί με ποιον δίπλα του, με τον κύριο Χουλιαράκη. Mm. Ο κύριο Χουλιαράκη είναι στέλεχο τη Τράπεζα Ελλάδο. Mm. Ε, Στενό συνεργάτη του κύριου Γιάννη Τουρνάρα. Πώ θα φέρνει η ζωή, θα πει κανεί. Ο κύριο Τουρνάρα πέρασε ίσω τη χειρότερη περίοδο τη ε, πολιτική του ζωή με τον ε, Σύριζα στην κυβέρνηση. Και τώρα πάει ο κύριο Τσίπρα να μιλήσει με τον κύριο Χουλιαράκη. Mm. Ο Τσίπρα μιλάει νομία... με το πουλιαράκι. Ο Σαμαρά ανταλλάσσει χειραψίε με τον παπαταίστερα ε. του κόσμου, φίλε μου. <laughs> δηλαδή <Αυτά> και, <laughs> είναι... Αυτά... <laughs> και να μα τα λέει. Αυτά δεν είναι, είναι καλά σημάδια. Χρόνια είναι, είναι. πριν είναι, είναι. δεν τα πιστεύαμε. Θα πάω και να Άρα στην εκδήλωση. Ξέρετε κάτι. Το χοντρένει. Γιατί είσαι συνέχεια αυτό που είπε στην πράξη. Ναι, ναι, ναι. Να ανταλλάξω και να ψηφίσω και να Να το αψίω, δούμε. Στον, α, <laughs> λοιπόν. Να πω κάτι τώρα <laughs> εγώ. Ε, ανοιχτή εκδήλωση λένε πολύ ότι θα απαντήσει σε αυτά τα οποία ενδέχεται να πει ο Αλέξη Τσίπερ. Για αυτό την κάνει. Για αυτό την κάνει. Ε, υπήρξε μία, ένα παρασκήνιο. Πέραν του υπέγραψε ο πρόεδρο, δεν υπογραφεί ο πρόεδρο. Άλλο ήρθε. Αυτό ποιο είναι ο ρόλο του κ. Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρο δεν είναι ο ίδιο. Δηλαδή για μένα νομίζω δε, ότι δεν έχει αλλάξει για τον ίδιο αυτό. Για τον ίδιο, όχι. Κινείται κανονικά. Δεν το λέει πια. Αλλά εν πάση και αυτό είναι ένα θέμα ήταν ο κ. Κασελάκη να κάνει την εκδήλωση πριν ναι. τον κ. Τσίπρα, μια μέρα πριν. Προφανώ κάποιοι στο περιβάλλον του είπαν: Καλά, να την κάνει μετά για να ακούσει τι θα πει, αν θα πει κάτι, να και απαντήσεις. να απαντήσει. Εκεί ε, είμαστε σε μια αντιπαράθεση πολύ σκληρή αυτή τη στιγμή, Τσίπρα-Κασελάκη, ε, παρασκήνιο περισσότερο και όχι προσκήνιο. Και μένει να δούμε. Πάντω το ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένα διπλό μήνυμα. Γράφει στα παλιά του το την απόφαση πολιτική γραμματεία. Ο κ. Κασελάκη δηλώνει σίγουρα ότι είναι υποψήφιο. Κάνει καμπάνια, κάνει δηλώσει, κάνει site. Και την ίδια, πλευρά, την ίδια στιγμή δίνει μήνυμα και στον κ. Τσίπρα, πηγαίνοντα μια μέρα μετά να μιλήσει στην Αθήνα. Και βουλευτέ οι οποίοι σκέφτονται να αποχωρήσουν. Γιατί υπάρχει και αυτό ναι. το, θα σενάριο. και εδώ στο άξιον, αλλά και συνέχεια από του συναδέλφου έχει δηλώσει ότι αν φύγει θα φύγουν και εκεί. Και ο κ. Πέτρο νομίζω ότι είναι σε αυτό το κλίμα, αν δεν κάνω λάθο. Πέντε του μετράνε πέντε. Αν είναι πέντε, το... θέλω να σα πω ε, ναι. ότι ο, ο κ. Αμπδουλάκη θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Αν φύγουν πέντε. Το σκόρ είναι 34, αυτή τη στιγμή. Πάντως, όταν κάνεις αν... 34 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. σήμερα 100, που μιλάμε, 31, 31 έχει το ΠΑΣΟ. Αν φύγουν πέντε, κάτι την πολιτική. Γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντω, οι ανοιχτέ συγκεντρώσει έχουν ένα κίνδυνο, ε. Τι πράγμα, ο ναι. κόσμος. Ο κίνδυνος είναι να πάνε όλοι οι μεταξύ στην εκδήλωση, να χωράνε σε ταξί και να, φύγουν μεταξύ. Είδε την πλατφόρμα. Ότι μπαίνει ο κόσμο μέσα υπάρχει και κάνει εγγραφή. είναι η κινητοποίηση. Άλλωστε, οι συγκεντρώσει δεν είναι γεωργό όπω παλιά. Δηλαδή, τα ναι. και μια πλατεία να γεμίσει. Πάλι ήρθε ο κόσμο. Κάπω έτσι θα Λοιπόν, Μείνε μαζί μα, γιατί σε λίγο με το Γιάννη και τον Νίκο θα σα πούμε, κυρίε και κύριοι, πού θα γίνει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρετε. Σε θα λίγο θα το, πιστέψετε. το μάθετε. Εδώ επιστρέφουμε.